Διαβάζουμε από τη σελίδα 1006, είναι από το 16ο, το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, από την Επιστολή προς Ρωμαίους. Επιστολή λοιπόν προς Ρωμαίους, το τελευταίο κεφάλαιο, 16ο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 1006, Ρωμαίους, Ιώτα Σίγμα, 16 κεφάλαιο και εδάφιο 17. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής, την οποία εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Διότι οι τιούτοι δε δουλεύουσιν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Διότι η υπακοή σας διεφημίστη πάντας, όσον λοιπόν δια σας χαίρω. Θέλω δε να είστε σοφοί μεν εις το αγαθόν, απλοί δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης, ταχαίως, θέλει συντρίψει το σατανά υπό τους πόδα σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ημεθυμών. Αμήν. Είναι τα τελευταία λόγια που ο Απόστολος Παύλος στέλνει στην Εκκλησία των Ρωμαίων, μια επιστολή, η προς Ρωμαίους επιστολή, πάρα πολύ σημαντική, αναλύει και αποκαλύπτει το μυστήριο, το αποαισιοποιημένο και το αποκεκριμένο προκαταβολής κόσμου από τον Θεό και στον Θεό, ότι δία του Ιησού Χριστού θα συγκεφαλαιώσει τα επί της γης και τα εν της ουρανής και θα τα κάνει ένα. Επίσης θα ενώσει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη, δηλαδή το λαό Ισραήλ με τα έθνη, και θα φέρει σωτηρία μοναδική, απερίγραπτη, μια σωτηρία που κανένα μυαλό σοφού δεν μπορούσε να προβλέψει, ότι ο ίδιος ο Θεός θα γίνει άνθρωπος, θα λάβει δούλου μορφή και θα περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας, για να αποκαλύψει αφενός μεν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, αφετέρου να φέρει μια καινούργια διδαχή, τη δικαιοσύνη του Θεού εν Χριστώ Ιησού, και τρίτον να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, να δέσει το διάβολο και να ελευθερώσει τους δικαίους αιχμαλωτιστέντας. Αυτή λοιπόν την επιστολή, την τόσο σημαντική, την οποία απέστειλε ο Απόστολος Παύλος και μάλιστα προς τα έθνη, λίγο πριν πεθάνει, το 60 περίπου μετά Χριστό, και ενώ ήταν στην Κόρινθο και κήρυτε το Ευαγγέλιο, αυτή λοιπόν την επιστολή, την τόσο σημαντική, την τελειώνει με κάποια εδάφια τα οποία θεωρείται ότι είναι από τα πιο σημαντικά. Αναφέρεται εις τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής, την οποία εσείς μάθετε, και η προτροπή είναι απομακρύνεστε από αυτούς, διότι αυτοί που φέρνουν διχοστασίες και σκάνδαλα δεν δουλεύουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Τη στέλνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτή την επιστολή στην Εκκλησία των Ρωμαίων, γνωρίζοντας και ομολογώντας ότι η υπακοή τους διεφημίστη εις πάντας τους ανθρώπους. Γι' αυτό και χαίρεται για αυτούς, επειδή εγνώρισαν το Λόγο του Θεού, τις αλήθειες του Ευαγγελίου, επιστώθησαν και γνωρίζουν από ποιον έλαβαν, δηλαδή από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, μέσα από τους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξε και απέστειλε με αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή, και τους προτρέπει μέσα σε αυτή την παραζάλη η οποία επρόκειτο να έρθει των άλλων διδασκαλιών για τις οποίες θα πούμε, αυτή να είναι σοφή εις το αγαθόν, απλή δε εις το κακόν. Δηλαδή στο αγαθόν σοφή να το εξετάζουν, να το διερευνούν, να το διευκρινίζουν το αγαθόν, να υπησέρχονται μέσα ώστε όσο μπορούν περισσότερο να λαμβάνουν γνώση των αγαθών, γνωρίζοντες
ότι πάσα δόσης αγαθή και πάντο ρηματέλειον μόνο από τον Πατέρα των Φώτων προέρχεται. Ταυτόχρονα δες το κακό να το παρατηρούν και να φεύγουν. Με μεγάλη απλότητα να διακρίνουν ότι είναι κακό και να μην υπησέρχονται περισσότερο. Δηλαδή να υποταχθούν ακριβώς αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, προσέχετε πρώτον τι ακούετε και δεύτερον πώς ακούετε. Το τι ακούετε τι σημαίνει, προσέχετε τι ακούετε, κακόν ή αγαθόν. Να το διακρίνετε. Και το κακόν είναι αυτό το οποίο είναι αντίθετο από αυτά τα οποία γνωρίσαμε και γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε μέσα από τον αψευδή Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί η μόνη απόλυτος αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ο Λόγος του Θεού που όμως αποκαλύπτει και την πρακτική της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας αλλά και την νοοτροπία. Ένα μικρό παράδειγμα για να εξηγήσω τι εννοώ, πολύ αργότερα υπησύλθαν, θα δούμε αναλυτικά το θέμα τούτο και οι παραδόσεις. Παραδόσεις μάλιστα οι ανθρώπινες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Λόγος λοιπόν του Θεού λέει, όταν διακρίνεις κάτι και είναι ανομία, δηλαδή προτροπή έξω από το Λόγο του Θεού, μη το εξετάζεις πολύ, φύγε. Με απλότητα να το διακρίνεις και να φεύγεις. Όταν όμως διακρίνεις κάτι ότι είναι έτσι πως το λέει ο Λόγος του Θεού, να το ψάχνεις, να το διερευνάς, να προσεύχεσαι να στο αποκαλύπτει ακόμη πιο πολύ ο Θεός. Να προσεύχεσαι αν είσαι λυπή σοφίας να σου δώσει σοφία ο Θεός για να γνωρίσεις κάθε τι αγαθόν που ο Θεός έχει προσδιορίσει για την Εκκλησία Του. Το αποτέλεσμα σε μια τέτοια Εκκλησία, σε μια εκκλησία δηλαδή που η υπακοή διαφημίζεται, η υπακοή τους στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού διαφημίζεται εις πάντας. Σε μια εκκλησία που πραγματικά ενδιαφέρονται για το αγαθόν, για τις δόσεις, τις αγαθές και για τα δώρα, τα τέλεια του Χριστού και τα διερευνούν και τα ψάχνουν και τα μελετούν και ταυτόχρονα για κάθε κακό το οποίο παρατηρούν, το προσπερνάνε χωρίς να του δίνουν σημασία. Άρα λοιπόν προσέχετε πρώτον τι ακούετε και δεύτερον πώς ακούετε. Το πώς ακούετε είναι το αγαθόν με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη φροντίδα, με μεγάλη σπουδή, προσπάθεια δηλαδή και με μεγάλη μελέτη. Το κακό το παρατηρούμε και φεύγουμε. Δεν μένουμε σε αυτό, δεν το εξετάζουμε, δεν το ψάχνουμε, αλλά λέμε δεν μας ενδιαφέρει. Και εδώ θέλω να πω κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό και πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά και εμείς υπόψη μας. Πολλοί αδελφοί, λάθος βέβαια κάνουν, ασχολούνται με τον εχθρό της ψυχής. Κοίταξε τι έκανε ο διάβολος, κοίταξε πώς το έκανε ο διάβολος. Αδελφοί, τίποτα δεν μπορεί να κάνει στο παιδί του Θεού ο διάβολος. Και μην του δίνουμε μεγάλη σημασία ούτε τιμή. Να πούμε ότι έχουμε διακόψει κάθε σχέση. Κάθε σχέση έχουμε διακόψει. Δεν έχουμε καμία επαφή μαζί του. Κάθε σχέση με τον διάβολο και με τον κόσμο την έχουμε σταματήσει. Εμάς μας ενδιαφέρει στη ζωή μας τι κάνει ο Χριστός. Ο διάβολος θα κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί, κακό. Αλλά τα παιδιά του Θεού δεν μπορεί να τα αγγίξει. Δεν μπορεί να τα αγγίξει. Θα φέρνει πειρασμούς στη ζωή σου. Τι σημαίνει πειρασμός? Να, όπως είναι ο ψαράς. Απλώνει το καλάμι του, βάζει ένα αγκιστράκι και λέει κάποιος θα περάσει, κάποιο ψαράκι θα περάσει που θα έχει επιθυμία να φάει το δόλωμα. Γιατί δεν πειράζεται ο άνθρωπος από το Θεό, Θεός είναι απείραστος κακών. Και ουδέν αν πειράζει, ούτε πειράζεται δηλαδή, ούτε πειράζει. Αλλά εκ της ιδίας επιθυμίας αυτού ο άνθρωπος πειράζεται, παρασυρώμενος και τελεαζόμενος. Και ξέρει ο διάβολος να ρίχνει αγκίστρι και ξέρει να ρίχνει δόλωμα και ξέρει τον άνθρωπο, τον κάθε έναν άνθρωπο, συγγνώμη για την έκφραση, που τσιμπάει. Δηλαδή ποια είναι η ευκόλωση εμπεριπλέκουσα αυτόν αμαρτία, ποια είναι η ευκόλωση εμπεριπλέκουσα του κάτω? Κάποιος είναι φιλάρεσκος, τι όμορφος που είσαι. Κάποιος είναι φιλόδοξος, παρουσιάσει εξουσίες και δυνάμεις. Κάποιος είναι φιλάργυρος, θα του πει να ένα πορτοφόλι γεμάτο, κλέψε να έχεις και άρπαξε να φας.
Κάποιος πειράζεται εύκολα, η καρδιά του χαλάει εύκολα. Ολοκεί θα βάζει το δόλωμα. Και κοίτα τι είπε, και κοίτα πώς το είπε, και κοίτα τι έκανε, και κοίτα τον κάνει τον άνθρωπο μπαρούτι. Όμως δεν έχει καμία εξουσία όταν εμείς εννοήσουμε, επάνω στους ανθρώπους του Θεού ο διάβολος, όταν εμείς εννοήσουμε ότι η καρδιά μας θέει για όλα. Όταν το καταλάβουμε ότι η καρδιά μας θέει για όλα και δαμάζουμε το σώμα μας και το δουλαγωγούμε, τότε από εκεί και πέρα είμαστε ελεύθεροι, γιατί μπορούμε να δούμε το δόλωμα, να κάνουμε έτσι και να φύγουμε. Να αντισταθούμε, αντιστάθετε στο διάβολο και θέλει φύγει. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αδερφοί αγαπητοί, των χριστιανών που δεν πειράζονται. Για τους οποίους ισχύει ο Λόγος του Θεού λέγοντας «Πάσαν χαρά νομίσατε ότι περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς». Γιατί να έχουν χαρά? Γιατί ξέρουν ότι αυτός ο πειρασμός τον οποίον φέρνει ο διάβολος και τον επιτρέπει ο Θεός το επιτρέπει για ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Διότι η δοκιμασία της πίστεώς σας θα εργαστεί υπομονή και η υπομονή θα έχει έργο τέλειο για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι μηδέν ελλειπείς. Όταν λοιπόν έρχεται ο πειρασμός, να μην στενοχωριέσαι, να μην πειράζεσαι, να μην θυμώνεις, να μην σκανδαλίζεσαι, αλλά τι να κάνεις. Σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί είναι μια αιτία να με ευλογήσεις. Τώρα θα δοκιμαστεί η πίστη μου. Τώρα θα δοκιμαστεί η πίστη μου. Και τώρα δοκιμασμένη της πίστης μου θα γεμίσει η ζωή μου με υπομονή. Θα με διδάξει υπομονή, ώστε η υπομονή θα έχει έργο τέλειον και θα πηγαίνω από το καλό στο καλύτερο. Γιατί λέτε ο Θεός να επιτρέπει τον πειρασμό? Δεν μπορούσε να πει στο διάβολο «Σε δένω και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα». Μα τότε ο άνθρωπος δεν θα ήταν δόκιμος. Δεν θα ήταν δόκιμος. Ο πειραζόμενος και ο σκανδαλιζόμενος δεν είναι δόκιμος. Αλλά η θλίψη εργάζεται η υπομονή. Η υπομονή τι εργάζεται? Δοκιμή. Και η δοκιμή εργάζεται ελπίδα, ώστε ο ελπίζων σε αυτόν δεν κατεσχύνεται. Είναι μια πορεία που έχει ο χριστιανός. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος δεν σκανδαλίζεται. Εν εμή, λέει ο Χριστός. Τι θα πει εν εμή? Όχι με μένα, μέσα σε μένα. Και πού είναι μέσα σε μένα? Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει? Τα σκάνδαλα θα έρθουνε. Γιατί? Για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Ουέ όμως εις αυτούς που φέρουν τα σκάνδαλα. Εάν λοιπόν ο αδελφός μου έφερε ένα σκάνδαλο, εγώ πρέπει να φανερωθώ δόκιμος. Πρέπει να βρεθώ δόκιμος ενώπιον του Κυρίου. Βλέπω το κακό με απλότητα, φεύγω. Και αφήνω να τα βγάλει πέρα ο αδελφός μου που σκανδάλισε με τον Κύριο. Αν και τις περισσότερες φορές πιστεύω ότι κανένας αδελφός δεν σκανδαλίζει. Αλλά εκ της καρδίας μας, εκ των επιθυμιών της καρδιάς μας, έρχεται το σκάνδαλο και έρχεται και ο πειρασμός. Τα σκάνδαλα λοιπόν θα έρθουν, οι διγοστασίες θα έρθουν και σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα δούμε αυτή τη μεγάλη μορφή της αμαρτίας που λέγεται διχοστασία και σκάνδαλα εναντίον της διδαχής. Είναι αρκετά και πρέπει να τα περιγράψουμε, να τα ιεραρχήσουμε, ξεκινώντας από τα χειρότερα και φτάνοντας στα πιο απλά. Το πρώτο είναι πλάνες και αιρέσεις απολίας. Ψευδοδιδάσκαλοι δηλαδή και ψευδοπροφήτες. Το δεύτερο είναι ετεροδιδασκαλίες και παραδόσεις ανθρώπινες. Τέλος, σκάνδαλα και πειρασμοί. Θα αρχίσουμε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, με τη χάρη του Χριστού, με τις πλάνες και τις αιρέσεις και θα ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από αυτό που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε στη σελίδα 853. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 7 και εδάφιον 15. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 7 κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών,
ή τίνες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγγουσιν από ακαθόν στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα, ούτω πανδέντρων καλών κάνει καλούς καρπούς, το δε σαπρών δέντρων κάνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρων καλών να κάνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρων σαπρών να κάνει καρπούς καλούς. Πανδέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία, το οποίο ο Λόγος του Θεού αποκαλεί λύκους άρπαγες, ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν αιρέσεις απολίας, και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αιρέσεις απολίας, καλό είναι να διαβάσουμε και από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, που είναι επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, σελίδα 1078, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και κεφάλαιο δεύτερο. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιο δεύτερον. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτε μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι, ή τινες θέλουσιν παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσι εξακολουθήσει, το κείμενο λέει εις τα σασελγίας αυτών, η μετάφραση λέει στα σαπολίας αυτών, το ίδιο είναι εν γέννη, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί, και δια πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε, δε μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε προσέχετε από των ψευδοπροφητών. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι θα έλθουν ψευδοδιδάσκαλοι μέσα στην Εκκλησία, και κάποτε με ρώτησε κάποιος ποια νομίζεις ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το χριστιανό. Προσπάθησα μέσα από το Λόγο του Θεού να δώσω μία απάντηση, έδωσα, πιθανό να είναι σωστή, πιθανό να μην είναι. Όταν οι μαθητές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού τον ρώτησαν άραγε τάχα τώρα αποκαθιστά στη Βασιλεία των Ουρανών, τώρα έφτασε το τέλος, τώρα έρχεται το ερχόμενον, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας τους απάντησε με κάτι πολύ σοβαρό: βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Άρα λοιπόν το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει, κατά τη γνώμη μου, και όταν είναι κάτι κατά τη γνώμη μου το τονίζω, το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο κατά τη γνώμη μπορεί να αντιμετωπίσει ο χριστιανός, και εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι το σημαντικότερο είναι από τα πιο σημαντικά, είναι η πλάνη. Άλλωστε με πλάνη ξεκίνησε ο διάβολος στο ανθρώπινο γένος και με πλάνη τελειώνει. Η πλάνη ήταν προς την Εύα, όταν αμφισβήτησε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ότι αν φάγετε από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, εξάπατος θα πεθάνετε. Και η Εύα πλανήθηκε. Μάλιστα η Γραφή λέει υπατήθη, την απάτησε. Και η Εύα απατηθήσα, υπάτησεν και τον Αδάμ. Άρα δηλαδή η πλάνη έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι αλλοιώνει το Λόγο του Θεού. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κολλητική. Μεταφέρεται από καρδιά σε καρδιά, που είναι εύκολη να πλανηθεί, να σκανδαλιστεί, γιατί η επιθυμία της έχει χαρακτηριστικά που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την απλότητα αλλά και την αυστηρότητα στην υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος λέγει «αυτοί οι άνθρωποι επαγγελόμενοι εις αυτούς ελευθερία
ενώ είναι δούλοι της διαφθοράς, γιατί από την ανικάται της τούτου και δούλος είναι, και επειδή αφού απέφυγαν με την αναγέννηση τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρωση Ιησού Χριστού, πάλι νενεπλέχθησαν εις ταύτα και νικόνται, ώστε έγιναν σε αυτούς τα έσκατα χειρότερα των πρώτων. Και συνεχίζει μάλιστα, πολύ καλύτερον εις αυτούς θα ήταν ποτέ να μην είχαν γνωρίσει την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού την εγνώρισαν να επιστρέψουν πάλι μακριά από την παραδοθήσα εις αυτούς Αγία εντολή. Άρα λοιπόν, μια πολύ μεγάλη αμαρτία, από τις πιο σημαντικές, κατά τη γνώμη μου, όπως είπαμε, σημαντικότερη, είναι η πλάνη, και είπαμε ότι άρχισε με τον Αδάμ και την Εύα και θα τελειώσει με τον Αντίχριστο, τον αρχιπλάνο για τον οποίο ο Λόγος του Θεού όχι αδίκως αναφέρεται λέγοντας ότι θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να πλανήσει τους ανθρώπους και να καθίσει εις το ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός, και ο οποίος θα έλθει κατ' ενέργειαν του σατανά, και προσέξτε το αυτό, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων. Δια τούτο ο Θεός σε αυτούς που θα τον ακολουθήσουν θα πέμψει ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύωσιν οι άνθρωποι που τον ακολουθούν και τον εμπιστεύονται εις το ψεύδος, και να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύοντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρεστούνται εις την αδικία. Μία λοιπόν από τις πιο σημαντικές αμαρτίες είναι οι πλάνες που οδηγούν σε αιρέσεις απολίας. Είναι οι άνθρωποι οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι εν τέλει φθάνουν να αρνηθούν και τον μόνο αγοράσαντα ημάς εκ του θανάτου, εκ του κόσμου, εκ της απώλειας Ιησού Χριστού τον Κύριό μας και το Θεό μας. Αρνούνται το μόνο Δεσπότη και Κύριο Ιησού Χριστό. Τώρα, ποιοι είναι και πώς τους διακρίνουμε? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν μπορείς να τους διακρίνεις από τη συμπεριφορά τους, γιατί έρχονται ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Δεν μπορείς να τους κρίνεις από τα λόγια τους, γιατί με καλούς λόγους και κολακευτικούς παρασύρουν τους αθώους στις αμαρτίες τους. Δεν μπορείς δηλαδή να τις διακρίνεις ακόμη και από την εμφάνισή τους. Έχουν μορφή προβάτου, αλλά είναι λύκοι άρπαγες. Δηλαδή είναι αδύνατον ο άνθρωπος να τους διακρίνει, ούτε από τα λεγόμενά τους, γιατί έχουν ικανότητα ρητορική, όπως τον Αντίχριστο θα τον θεωρήσουν και οι Ισραηλίτες, αλλά και όλοι οι άνθρωποι καταρχάς, ότι είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Άρα δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε ούτε από τα λόγια, ούτε από την εμφάνιση, ούτε από τη συμπεριφορά. Αλλά έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό ο Κύριος για να φυλάξει τα παιδιά του: θα τους γνωρίσετε από τον καρπό, γιατί ο καρπός εξαρτάται μόνο από το Θεό. Μόνο από το Θεό. Αν το δέντρο είναι καλό, λεμόνια ο Θεός κάνει και βγάζει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να παράγει λεμόνια. Μόνο με τη λεμόνια. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να παράγει αχλάδια.
μόνο με την αχλαδιά. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να παράγει ελιές. Μόνο με την ελιά. Τι σημαίνει αυτό το μόνο? Μόνο ο Θεός δίνει καρποκαλό ή καρποκακό. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει άγρια πίδια, άγρια χλάδια, παρά μόνο από την άγρια πηδιά. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει αγριελιές, παρά μόνο από την αγριελιά. Το μόνο το οποίο εξαρτάται χαρακτηριστικό του ανθρώπου απόλυτα από τον Θεό είναι ο καρπός μας. Γι' αυτό όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο και έχει καρπό καλό, να ξέρουμε ότι πίσω από αυτόν είναι ο δάκτυλος ή η χείρα, όπως λέω εγώ, του Κυρίου. Χέρι Θεού είναι πίσω από αυτόν. Γι' αυτό τους ανθρώπους που έχουν καλό καρπό, εγώ τους σέβομαι και εν αληθεία σας λέω, τους φοβάμαι. Τι φοβάμαι? Φοβάμαι γιατί με αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Θεός. Και λέει η Γραφή, όποιος αγγίξει την κόρη του οφθαλμού του ανθρώπου εκείνου, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλό καρπό, θυμώνουν, αγριεύουν, φωνάζουν, ευριάζουν, παραπονιούνται, σκληραίνουν, δεν έχουν κανένα χαρακτηριστικό από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Για αυτούς τους ανθρώπους προσεύχομαι ο Θεός να τους φυλάξει. Γιατί δεν είναι πλέον σε υπεράσπιση. Δεν έχουν υπεράσπιση. Δεν μπορώ να πω ότι ο Θεός αυτούς τους φροντίζει, αγωνίζεται να τους επαναφέρει. Αλλά έχει δικαίωμα ο διάβολος αυτούς, αν όχι να τους αγγίξει, να τους πλανήσει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να εξετάζουμε τον καρπό μας. Να βλέπω τι καρπό έχω στη ζωή μου. Εγώ, να σας πω την αλήθεια για τον εαυτό μου, έχω δει πολλές φορές κακό καρπό. Και λυπάμαι, θλίβομαι, αλλά ευχαριστώ το Θεό γιατί έχει μια ωραία γωνιά το σπίτι μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία τη νύχτα, όταν η Άννα κοιμάται, όταν υπάρχει ησυχία, που εκεί πηγαίνω και του τα λέω όλα. Του λέω τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου, τα προβλήματά μου, γιατί δεν θέλω να χάνω την υπεράσπιση του Θεού στη ζωή μου. Δεν θέλω να χάνω την εύνοια του Θεού στη ζωή μου, την ευμένεια του Θεού στη ζωή μου. Δεν θέλω να χάνω τη χάρη του Χριστού στη ζωή μου. Και ξέρετε, αδερφοί, πόσο εύκολα χάνεται. Το πιο ευαίσθητο πράγμα στην πνευματική ζωή του ανθρώπου είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Δεν ακουμπάει σαν το περιστέρι παρά μόνο στην ελιά μετά τον κατακλυσμό. Το κοράκι στα πτώματα ακουμπάει. Δεν θέλω να είμαι κοράκι, αδερφοί. Δεν θέλω να είμαι παιδί του Θεού αλλά μέσα στο σκοτάδι. Εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Μας αρέσει η ημέρα, αδελφοί. Τη νύχτα δεν τη θέλουμε. Μας αρέσει η αλήθεια. Μας αρέσει ο αγιασμός. Μας αρέσει η καθαρότητα. Ποτέ δεν θα ισχυριστεί κανείς μας, και εγώ πρώτος και καλύτερος, ότι ήμασταν αμάρτητοι. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Αλλά ένα είναι το μυστικό. Πόσο γρήγορα μετανοείς και επιστρέφεις. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Μην αφήνεις, λέει, να βραδιάσει και ο παρολογισμός να υπάρχει μέσα σου. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί κινδυνεύεις. Είσαι σε κίνδυνο. Μόνο στον αγιασμό, στην καθαρότητα και ιδιαιτέρως σε τρία χαρακτηριστικά, αδελφοί.
Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη πρώτον εκαθαράς καρδίας. Δεν μπορείς να αγαπάς αυτούς και η καρδιά σου να είναι βρώμικη για εκείνους. Δεν κερδίζεις τίποτα. Και οι τελώνες αγαπάνε τους τελώνες. Και οι αμαρτωλοί αγαπάνε τους αμαρτωλούς. Αλλά το σημαντικό είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας. Και η καρδιά μας πρέπει να είναι καθαρή. Για να υπάρχει ένδοξο το θείο σπέρμα μέσα στην καρδιά μας. Να μην μολύνεται. Να μην αλλοιούται. Να μην σβήνεται. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί αγαπητοί, λυπείται. Και ο Λόγος του Θεού λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο δια το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Αλλά δυστυχώς το Πνεύμα το Άγιο σβήνει κιόλας. Και άμα σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο άνθρωπος αρχίζει άλλο περπάτημα. Αρχίζει άλλο βλέμμα να έχει. Αλλού να ευαρεστείτε. Αλλού να χαίρετε. Θα θέλει να καπνίσει κανένα τσιγαράκι. Θα θέλει να πάει και καμιά βολτίτσα. Θα θέλει να πάει και σαν ένα μπαράκι. Κάτι γίνεται εκεί. Και όμως είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Όχι. Έχει σβήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και βρίσκεται σε κίνδυνο. Και τέλος ο Θεός να μας φυλάει. Το Πνεύμα το Άγιο αποσύρεται. Ξέρετε τι θα πει αποσύρεται? Τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Γι' αυτό έχουμε μια ευκαιρία. Βρες αδελφέ μου σε παρακαλώ και αδερφούλα μου στο όνομα του Χριστού τη γωνιά της προσευχής. Τη γωνιά σου. Με το μαξιλαράκι σου. Στην ώρα σου, εκεί που δεν υπάρχουν ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε παππούδες, ούτε γιαγιάδες, ούτε εγγόνια, ούτε δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί που υπάρχεις μόνο εσύ και ο Κύριος. Γιατί αν δεν πας μόνος σου, θα σε πάει με το ζόρι ο Θεός. Και αυτό δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι καλό. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να πάμε μόνοι μας. Να πηγαίνουμε μόνοι μας. Και να λέμε, ελέησέ με Κύριε κατά το μέγα ελαιόθ σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου. Εισέ ημάρτων και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Απόδοσμη, προσέξτε, την αγαλίαση της σωτηρίας μου. Για τη σωτηρία χωρίς αγαλίαση, χωρίς ειρήνη, χωρίς χαρά δεν μπορεί να υπάρξει. Σωτηρία χωρίς πραγματικά μέσα στην καρδιά την ειρήνη του Χριστού, ώστε όπως διαβάσαμε και το ξαναδιαβάζω, ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδα σας. Χωρίς την ειρήνη του Θεού ο σατανάς αποκτά δύναμη και εξουσία στη ζωή μας. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μη δίδετε τόπον εις το διάβολο. Αλλά προσέχετε πως να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες που ζούμε είναι πονηρές. Πως θα καταλάβουμε λοιπόν τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους που μπορούν ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη να μας πλευρίσουν? Ξαφνικά. Και ένας δεν γίνεται αμέσως, σιγά σιγά ξεπέφτει. Η αμαρτία δεν έρχεται στον Άγιο άνθρωπο του Θεού μια και έξω. Είναι σαν τη γάγκρενα που τρώγει και κατατρώγει και κατατρώγει και κατατρώγει. Πολύ ωραία λένε οι αδελφοί μας ότι η αμαρτία είναι η πνευματική λέπρα. Η λέπρα εμφανίζεται λίγο, εμφανιζόταν, τώρα θεραπεύεται. Εμφανίζεται λίγο στην άκρη, σε ένα δάχτυλο, σε ένα πόδι, σε ένα αυτί, σε μια μύτη. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Για περίμενε να δεις αυτό πως θα εξελιχθεί. Θα φάει όλο το σώμα. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Προσέχετε, μην υπάρχει σε εσάς ρίζα πικρίας. Πού? Μέσα στην καρδιά σας. Όχι πίκρα, όχι παράπονο, όχι δημός, όχι οργή. Δεν μιλάει για τέτοια. Μιλάει για αυτό το ελάχιστο της εμφάνισης της λέπρας. Ρίζα πικρίας.
Γιατί αυτό θα αυξάνεται και τελικά θα μολύνει και τους άλλους. Γιατί είπαμε ότι η λέπρα είναι κολλητική. Άρα λοιπόν πώς θα ξεχωρίσω? Πρώτον, εάν εγώ είμαι βάρεσος στο Θεό και δεν τίνω να γίνω ψευδοπροφήτης ή ψευδοδιδάσκαλος από τον καρπό μου. Πρώτα, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου με όλα τα χαρακτηριστικά του είναι έντονος στη ζωή μου. Έχω αγάπη για όλους. Δεν έχω για κάποιον, για κάποιους, ταχύτατη διόρθωση. Έχω χαρά μέσα στις λήψεις μου. Έχω χαρά γιατί ο Κύριος έρχεται να με πάρει. Έχω χαρά για την ελπίδα, την αιώνια, για τη βασιλεία των ουρανών. Έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Είμαι ειρηνοποιός. Ή έχω ταραχή. Ή έχω θυμό. Ταχύτατη διόρθωση, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Φεύγουμε από την υπεράσπιση του Θεού. Ο επόμενος καρπός, αδελφοί αγαπητοί, που πρέπει να φροντίζουμε για τον εαυτό μας είναι ο καρπός χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Δηλαδή, ομολογώ το Χριστό. Όχι για να φαίνομαι εγώ, γιατί υπάρχει άνθρωπος, δεν λέω συγκεκριμένα, μπορεί κάποιος πιο σωστά να ομολογεί το Χριστό για να δείχνει τον εαυτό του. Να μιλάει το Ευαγγέλιο του Χριστού για να δείξει πόσο πολύ καλά το ξέρει. Να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για να φαίνεται ότι έχει ωραίο χάρισμα. Να προφητεύει τον προφητικό λόγο του Θεού για να αποκτήσει οπαδούς. Φαν, όπως λένε οι άνθρωποι. Φανατικούς δικούς του. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ούτε είμαστε φαν, ούτε θέλουμε να γίνουμε φαν. Ούτε ακολουθούμε κάποιον και τον θαυμάζουμε, ούτε θέλουμε κάποιος να μας θαυμάζει για οποιοδήποτε καλό και αγαθό χαρακτηριστικό το οποίο ξέρουμε ότι είναι από το Θεό. Τι καλό έχεις? Γιατί οι ψευδοδιδάσκαλοι και οι ψευδοπροφήτες στην αρχή τους τουλάχιστον, λέει ο Λόγος του Θεού, εργάζονται, και θέλω να το διαβάσουμε αυτό, εργάζονται για την κοιλιά τους, για τον εαυτό τους. Πάμε στη σελίδα, αδερφοί αγαπητοί, 1040. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Φιλιππισίους, το 3ο κεφάλαιο. Να δούμε ο Απόστολος Παύλος τι ωραία που το λέει. Θα διαβάσουμε πρώτον από το εδάφιο 18, 3ο κεφάλαιο 18. Διότι περιπατούσου πολλοί, δεν είναι ακόμη ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες, διότι περιπατούσου πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων, ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα η εσχήνη αυτών, διότι φρονούσει τα επίγεια. Δηλαδή φρονούνε τα μεγάλα στον κόσμο αυτό. Και λέει κάποιος, εγώ είμαι, ο Θεός να με συγχωρέσει και θα το πω σκληρά, εγώ είμαι φαν του Κοροβέση. Γιατί κηρύττει ωραία. Εγώ είμαι φαν του Ζαφύρογλου. Γιατί έχει σοφία. Εγώ είμαι φαν του Άρη, του Ψαλμωδού, του τραγουδιστή. Γιατί ψέλνει ωραία. Και πράγματι ψέλνει ωραία. Αλλά είναι μεγάλο λάθος αυτό. Φοβερό λάθος. Επικίνδυνο λάθος. Επικίνδυνο λάθος για αυτόν που το λέμε, αλλά πιο επικίνδυνο λάθος για εμάς που το παραδεχόμαστε. Γιατί ό,τι καλό κι αν έχει ο Στάθης, ο Κοροβέσης, ο Άρης και όλοι οι αδελφοί, δεν είναι δικό τους. Ο Θεός τους το έδωσε. Ο Θεός είναι αυτός.
Άρα αν θέλεις να είσαι φαν, να είσαι του Κυρίου. Μόνο του Χριστού. Που πήρε έναν άνθρωπο και τον έκανε ψαλτοδό, σαν τον Δαβίδ. Που πήρε έναν άνθρωπο και τον έκανε κήρυκα, σαν τον Παύλο, Απόστολο. Που πήρε έναν άνθρωπο και του δώσε σοφία, σαν τον Σολομώντα. Και συνεχίζει στο πρώτο εδάφιο, τρία πρώτο εδάφιο. Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω, το να σας γράφω τα αυτά εις εμέ, μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή. Ακούστε πώς τους λέει. Κίνας. Γιατί? Γιατί το σκυλί έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Έχει κύριο άνθρωπο. Υποτάσσεται, ακολουθεί άνθρωπο. Δεν είναι πρόβατο που έχει ποιμένα. Έχει δουλική σχέση με άνθρωπο. Είναι η εξάρτησή του. Κίνας, κακούς εργάτες. Γιατί? Γιατί δεν έχουν τίποτα το καλό να δώσουν. Παρά μόνο για την κοιλιά τους εργάζονται. Και τι εννοεί την κοιλιά τους? Για το συμφέρον τους. Για τη φιλοδοξία τους. Για την προβολή τους. Αυτή είναι όλη η προσπάθειά τους. Και τέλος τους λέει, προσέχετε την κατατομή, η οποία είναι οι άνθρωποι του νόμου. Ξέρετε τι θα πει νόμος? Σκληροί άνθρωποι. Δεν βρίσκεις χάρη στους οφθαλμούς τους. Έχουν νομοθετικές διατάξεις. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον. Και πολλές φορές έξω από το Λόγο του Θεού. Ενώ αντίθετα, διότι εμείς, οι άνθρωποι του Θεού, που χαρακτηρίζονται από πνεύμα ταπεινό, καρδιά συντετριμένη και πάντοτε τρέμονται στο Λόγο του Θεού, οι οποίοι είμαστε η αληθινή περιτομή της καρδίας, η πνευματική περιτομή, πρώτον λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Το πρόσωπο το οποίο δοξάζουμε και λατρεύουμε είναι ο Κύριος. Καυχόμεθα όχι στον Κοροβέση, στον Στάθη ή στον Άρη, που είναι πάρα πολύ καλοί αδερφοί. Καυχόμεθα εις τον Ιησούν Χριστόν, που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και δεν έχουμε καμία πεποίθηση στις ικανότητες της σαρκός μας. Καμία πεποίθηση. Γιατί γνωρίζουμε ότι η δόξα του ανθρώπου είναι σαν το χορτάρι του λουλουδιού, σαν το λουλούδι του χορταριού, του χόρτου. Είναι όμορφο, έχει την πιο καλή ομορφιά ακόμη και από τα ενδύματα του Σολομώντος, αλλά βγαίνει ο ήλιος, καίει το χορτάρι, καταστρέφεται το λουλούδι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, αν και εγώ έχω πεποίθηση εν τη σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερο. Εγώ δηλαδή σαν άνθρωπος είμαι πολύ καλύτερος από όποιους νομίζει ότι είμαι. Πλην όλα εκείνα τα οποία ήσαν κέρδη, όλα όσα στη σάρκα μου ήταν κέρδη, σπουδαία, μεγάλα, που με χαρακτήριζαν, εξυπνάδα, μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, γλώσσες πολλές, μπράτσα, ομορφιά, ικανότητες ιδιαίτερες, τέχνη, αθλητισμός. Όλα αυτά τα οποία θεώρησα, τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα θεωρούσα μεγάλα, ταύτα ενόμισα ζημιά για να κερδίσω τον Χριστό. Γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις τον Χριστό εάν δεν νομίσεις όλα αυτά ότι είναι ζημιά για σένα. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου. Μόνο αν θεωρήσεις ότι όλα αυτά είναι ζημιά, τότε ο Χριστός είναι δικό σου και εσύ του Χριστού.
Είναι τόσο απλά, αδερφοί αγαπητοί, τα πράγματα. Και πολλές φορές εμείς με τις σκέψεις μας τα κάνουμε πολύπλοκα, τα κάνουμε δύσκολα, τα κάνουμε αβάσταχτα. Και όχι μόνο εμείς σκανδαλιζόμαστε, αλλά και άλλους σκανδαλίζουμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί όταν συνεχίσει ο άνθρωπος, τότε ολοκληρώνεται σαν ψευδοπροφήτης και σαν ψευδοδιδάσκαλος, γιατί ενός κακού μοίρια έπονται, λένε οι άνθρωποι, και είναι αλήθεια. Όταν σε πάρει κατηφόρα, δεν έχεις τέλος. Και ποιο είναι η πορεία, λέει ο Λόγος του Θεού. Η οργή του Θεού λοιπόν αποκαλύπτεται. Ακούστε τι λέει, αδελφοί. Ακούστε τι λέει. Και μας τα λέει για να φοβόμαστε. Όχι τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Ούτε το διάβολο, γιατί αυτός είναι νικημένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Να φοβόμαστε το Θεό, ο οποίος έδωσε πάσα εξουσία στο Χριστό, στον ουρανό και στη γη, να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Η οργή του Θεού αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπου. Γιατί το επόμενο χαρακτηριστικό, που όταν ο άνθρωπος χάσει την καρδιά του, εκαθαράς καρδίας, χάσει τη συνείδησή του, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου και έχει υπόκριση στην πίστη του, τότε εκδηλώνεται με ασέβεια. Ασεβής γίνεται, ανεδής, ήρων, προκλητικός, οργύλος, άγριος, εκδικητικός. Η οργή λοιπόν του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβεια και αδικία ανθρώπου σε αυτούς που ενώ ξέρουν την αλήθεια. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη στιγμή ξέρουμε την αλήθεια. Κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Τη ξέρουν, αλλά δεν τη λογαριάζουν. Από εκεί και πέρα το διαβάσαμε και με τη χάρη του Χριστού θα το ξαναδιαβάσουμε. Ο Θεός τους η κοιλιά, η δόξα τους εσχήνη και το τέλος τους απώλεια. Γιατί τα διαβάζουμε αυτά? Δεν τα διαβάζουμε, αδερφοί αγαπητοί, για να είναι ένας ήχος όμορφος στα αυτιά μας, αλλά τα διαβάζουμε και ερχόμαστε στην Εκκλησία για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, για να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, να τις παραδεχτούμε, τα λάθη μας, και να πάμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, να εξομολογηθούμε. Και το αίμα του Ιησού Χριστού θα καθαρίζει πάντοτε εμάς από πάσης αμαρτίας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι θα ελεηθεί τελικά ο εξομολογούμενος και παρετών. Ο εξομολογούμενος λοιπόν και παρετών θέλει ελεηθεί, λέει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα έχουμε μια ευκαιρία ακόμη. Μας δίνει μια ευκαιρία ακόμη ο Θεός σήμερα, τώρα που θα γονατίσουμε, να ομολογήσουμε και να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Ο Λόγος του Θεού λέει, τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Και αν δεν τα είχαμε καταλάβει, και αν δεν τα έχουμε καταλάβει, και όσα δεν έχουμε καταλάβει και είναι μέσα στην καρδιά μας ως κρύφια αμαρτήματα, να πάμε στην παρουσία του Θεού και να πούμε, ελέησέ με ο Θεέ, κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα ανομήματά μου, διότι εισέ ημαρτών και το πονηρόν ενώπιός έπραξα. Πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου και χάρισέ μου την αγαλίαση της σωτηρίας μου. Αμήν.